Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω πώς να βγάζετε κάποιους κόφτες που έχει μια καινούρια εξάτμιση για σκουτεράκι δίχρονο. Συγκεκριμένα έχω την Yasuni C10, η οποία θα μπει στο zip του Ορφέα εδώ πέρα. Είναι πολύ καλή εξάτμιση, πολύ καλοφτιαγμένη γενικά και θα ταιριάζει πιστεύω με τον κύλινδρο που έχει πάνω ήδη, έχει τον μαλώσει Sport. Οπότε στις στροφές που δουλεύει ο κύλινδρος ταιριάζει και η εξάτμιση. Απλά από κάποια χρονολογία και μετά, αν δείτε εδώ στην εισαγωγή του λαιμού της εξάτμισης, υπάρχει ένα στένεμα, έχει ένα χωνάκι το οποίο στενεύει τη διάμετρο του λαιμού, ώστε να μην μπορεί το μηχανάκι να βγάζει παραπάνω δύναμη, γιατί στις ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται αυτό. Οπότε, για να βγάλει τη δύναμη που πρέπει, πρέπει να αφαιρέσω αυτό εδώ το μικρό το χωνάκι. Έχει δύο πονταρισιές με ηλεκτροκόλληση, το οποίο το ξύνουμε με ένα ντρεμελάκι και φεύγει. Συν το ότι είδα εδώ, στον σιγαστήρα, έχει άλλο ένα, άλλη μια τάπα εδώ πέρα που στενεύει τη διάμετρο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι κολλημένο, θα το δούμε, θα το ανοίξω και πρέπει να το αφαιρέσω και αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να βγάλουμε τους δύο περιοριστές και επίσης θα περάσω και ένα clear coat, ουσιαστικά είναι σαν βερνίκι, το οποίο είναι για θερμοκρασία, γιατί αυτές οι εξατμίσεις δεν έχουν καθόλου μπογιά επάνω, ούτε κάποιο βερνίκι να τις προστατέψει από τη σκουριά, οπότε αν αν πάρετε μια τέτοια εξάτμιση και την αφήσετε χωρίς βερνίκι, με τα πρώτα νερά και την πρώτη χρήση θα αρχίσει να σκουριάζει. Οπότε καλό είναι να περάσετε ένα βερνίκι σαν αυτό εδώ, που είναι και heat resistant, και θα μείνει καινούργια η εξάτμιση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή θα βγάλω το περιοριστή που βρίσκεται στο λαιμό. Και κάπως έτσι, με λίγη βοήθεια από το φλόγιστρο, βγήκε ο περιοριστής. Βέβαια έπεσε μέσα, αλλά θα γυρίσω την εξάτμιση μόλις κρυώσει και θα τον βγάλω. Πάμε να δούμε τώρα πώς βγαίνει η τάπα που είναι στο σιγαστήρα. Θα βγάλω πρώτα αυτές τις δύο βίδες να δούμε τι έχει από πίσω. Και αυτό εδώ κολλημένο είναι. Μισό λεπτό να βγάλω και αυτό το σύρμα με κάποιο τρόπο, να το ξετυλίξω. Αυτό εδώ είναι ο περιοριστής. Έχει μία εδώ και μία εδώ πονταρισιά. Και είναι αυτό το σωληνάκι εδώ που ουσιαστικά στενεύει τη διάμετρο ώστε να μην περνάνε εύκολα τα καυσαέρια. Έχει ενδιαφέρον, θα το βγάλω και θα σας το δείξω. Αυτό ίσως να βγει με τροχουδάκι, δεν είναι κάτι. Το γυρνάω και από την άλλη μεριά. Και βγήκε εύκολα.
Είναι αυτή εδώ η τάπα ουσιαστικά. Μπαίνουν από εδώ τα καυσαέρια και μετά προσπαθούν να βγουν από εδώ. Οπότε αυτό κόβει και θόρυβο και δύναμη. Τώρα χωρίς αυτό είναι ελεύθερα τα καυσαέρια να φύγουν προς τα έξω. Τώρα θα ξανασυναρμολογήσω το σιγαστήρα. Βάζουμε και την τάπα και βλέπετε εδώ ότι τα καυσαέρια μπορούν να περάσουν ελεύθερα, να πάνε προς την έξοδο και είναι έτοιμο. Έβγαλα και τους δύο περιοριστές, αυτός είναι αυτός που ήταν εδώ μέσα στο λαιμό, έτσι. Προσοχή αυτός, γιατί όταν θα τον βγάλετε όπως τον έβγαλα εγώ έπεσε μέσα, αλλά με λίγο ψάρεμα θα καταφέρετε να το βγάλετε. Ουσιαστικά κοιτάξτε πόσο μικρότερη κάνει τη διάμετρο για να περιορίσει την υποδύναμη στο μηχανάκι. Οπότε βγαίνει αυτό, βγαίνει και αυτός ο περιοριστής και τώρα θα καθαρίσω την εξάτμιση και θα την περάσω δύο χέρια clear coat για να μην σκουριάζει. Πέρασε το πρώτο χέρι και έχουμε και το Γιάννη το Γιαννάτο εδώ πέρα για το δεύτερο. Με το εργαλείο του. λάθος. Αυτό δεν είναι το εργαλείο σου. Με αυτό δεν μαστορεύεις. Εγώ θα το περάσω, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γιαννάτος θα κάνει το επόμενο χέρι. Για πάρ' το σπρέι να σε φτιάξουμε. Να μας φτιάξει μάλλον. Έχουμε σπρέι Motip. Motip, φίλε. Heat resistant. 800 βαθμούς. Παντού. Ναι. Ναι. Κάτσε να φύγω από μπροστά. Κάτσε από εκεί. Το περάσεις από κοντά ή όπως περνάς έτσι. Ναι. Όχι πολύ κοντά. Ξέρεις. Πω. Μόλις πήρε αξία έξτρα η εξάτμιση τώρα, έτσι. Άντε, γεια. Θα κάνουμε κι άλλο ένα χέρι μετά. Και θα είναι bulletproof. Γιάν. Μπομπά. Πάθαινε τίποτα. Τώρα που έβαψα και την εξάτμιση με βερνίκι, πάω τώρα να φτιάξω και λίγο αυτά τα τσιχλιμπίδια εδώ πέρα ώστε να μπει και η βάση και μετά πάμε να τη βάλουμε στο μηχανάκι να ακούσουμε πώς ακούγεται. Η εξάτμιση μπήκε, είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε μπροστά να ακούσουμε πώς ακούγεται. Το δοκίμασα και πριν χωρίς το σιγαστήρα, δεν είχα ακούσει πώς ακούγεται, αλλά κάνει πολύ φασαρία. Κάνει σαν αγωνιστικό. Λοιπόν. Πώς το ακούτε, καλό? Καλά ακούγεται. Νομίζω έχει και ωραίο ήχο, βαθύ έτσι. Πιο ωραίο από το άλλο. Πάμε να κάνουμε κανένα κοντινό τώρα, φιλέ.
Μπήκε η εξάτμιση, την ακούσαμε. Είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Είναι και ο Γιάννης ο Γιαννάτος εδώ, έβαλε τα χεράκια του. Εντάξει, τον φωνάζω σε ειδικές περιπτώσεις, στις δύσκολες επεμβάσεις. Όποιος θέλει να στηρίξει το κανάλι, υπάρχει διαθέσιμο μπλουζάκι. Για βγάλε και ένα πλάνο πίσω. Με στάμπα Μπίνος Tuning. Όποιος θέλει να το να αγοράσει. Και υπάρχει και καπελάκι και κούπα. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Σας έδειξα πώς να βγάλετε τους περιορισμούς αν πάρετε καινούργια εξάτμιση για σκουτεράκι δίχρονο. Πέρα από Piaggio υπάρχουν και για Yamaha νομίζω και για κάποια Honda. Οπότε αν πάρετε τέτοια εξάτμιση, ρίξτε μια ματιά αν έχει περιορισμό. Οπότε να έχετε παραπάνω άλογα στο μηχανάκι σας. Αυτά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Like, subscribe, τα ξέρετε αυτά. Και τα λέμε. Α, και link κάτω στην περιγραφή για όποιον θέλει να αγοράσει μπλουζάκια και τα λοιπά. Τα λέμε, bye.